στην εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης για τους συνταξιούχους, τους οφειλητές και τους αγρότες προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος έκανε λόγο για 7 νέες παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας. Θα λάβουν μέχρι το τέλος Μαρτίου έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση καλύπτει περισσότερους από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και διαμορφώνεται από τα 200 μέχρι τα 300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών και την τυχόν αύξηση που έλαβαν. Περισσότερα θα πει ο αρμόδιος υπουργός κ. Χατζηδάκης. Η ενίσχυση, από την πλευρά μας να πούμε, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου. Οι συνταξιούχοι που θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση χωρίζοντας σε 5 κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, όσοι δεν είδαν καμιά από τις αυξήσεις, αυτοί θα λάβουν 300 ευρώ. Δεύτερη κατηγορία, προσωπική διαφορά και μόνη ενίσχυση που είδαν τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα, αυτοί θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ. Τρίτη κατηγορία, όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 έως 1.100 ευρώ, έχουν προσωπική διαφορά, αυτοί θα λάβουν 300 ευρώ. Τέταρτη κατηγορία, όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 600 ευρώ το μήνα θα λάβουν 250 ευρώ, ενώ στην πέμπτη κατηγορία αφορά συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια τη σύνταξη, θα λάβουν 250 ευρώ. Τα 200 ευρώ θα λάβουν 33.000 συνταξιούχοι με άθροισμα σύνταξης από 1.100 ευρώ έως 1.600 και έχουν πάρει αύξηση έως 3,49% και επιπλέον 125.000 ευρώ που έχουν άθροισμα έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση από 3,5% έως 6% θα πάρουν 200 ευρώ.